ιστορικός, ο Ντεγκόφ, είπε ότι η μετανάστευση, η Ευρώπη είναι μυγάς, είναι μία οικογένεια η οποία οικοδομήθηκε από μεταναστευτικά ρεύματα. Επομένως, όλο το κόνσεπτ, όλη η αντίληψη περί ρυθμίσεων που θα αφορούν την μετανάστευση και παρεπιπτόντως της ηθαγένειας, είναι δύο διαφορετικά πράγματα όπως ελέγχθη, καταρχήν με έδωσαν ικανοποίηση. Όμως, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, με το νομοθέτημα το οποίο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο νομοθέτημα το οποίο καταθέσατε, μου δημιούργησε απογοήτευση. Εκεί που ήμουν σε μια κατάσταση εφορίας, ότι λέω επιτέλους υπάρχει μια άποψη, μια σοβαρή άποψη, η οποία προωθείται για να λύσει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, έρχεται το νομοσχέδιό σας, το οποίο μου δημιουργεί απογοήτευση και για τους εξής λόγους. Πρώτα-πρώτα, για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, ένα υπαρκτό, θα πρέπει να το εντοπίσουμε. Θα πρέπει να το περιγράψουμε. Θα πρέπει να το προσδιορίσουμε, να το οριοθετήσουμε. Εδώ σήμερα δεν ξέρουμε πόσοι μετανάστες είναι. Δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια πόσοι μετανάστες θα έρθουν στην Ελλάδα, πόσοι θα είναι κάτω από τις προϋποθέσεις νομοποιήσεως που σήμερα ρυθμίζει το νομοσχέδιο. Ποιο πλαφόν χρειάζεται, διότι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος χρειάζεται ένα πλαφόν. Δεν μπορεί να υποδεχθεί πληθυσμούς οι οποίοι να είναι κατά το ίμιση ή μεγαλύτερο του ελληνικού πληθυσμού. Πρέπει να ξέρουμε να έχουμε ένα πλαφόν, έναν συγκεκριμένο ορίζοντα πάνω από τον οποίο δεν θα ξεφύγουμε. Και ενώ θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από την περιγραφή, από τον προσδιορισμό αυτών των ζητημάτων, έρχεται το νομοσχέδιο και κάνει ορισμένες ρυθμίσεις οι οποίες όχι μόνο δεν επιλύνουν το πρόβλημα, αλλά αντίθετα διαφαίνεται από το όλο πνεύμα και από την όλη πορεία του νομοσχεδίου ότι το μόνο το οποίο επιζητάει είναι να δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Υπ' αυτή την έννοια η απογοήτευσή μου είναι μεγάλη και θέλω να υπογραμμίσω ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Τώρα, όσον αφορά που τι συγκεκριμένα κάνει το νομοσχέδιο. Εάν κρίνει κανείς το σημερινό νομοσχέδιο με την προϋπάρχουσα κατάσταση, θα δει ότι οι διαφορές, παρόλο που δεν φαίνονται ότι είναι μεγάλες, ωστόσο μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα ζημιογόνα αποτελέσματα. Πρώτον, θεσπίζει το στοιχείο της γέννησης και με το στοιχείο αυτό δίδει την ηθαγένεια. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι λάθος. Είναι λάθος. Και είναι λάθος διότι από οποιαδήποτε πλευρά να δει το θέμα κανείς της ένταξης σε μια κοινωνία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το στοιχείο, και στην πιο προοδευτική αν θέλετε, το στοιχείο της παιδείας και του πολιτισμού είναι πρωταρχικό. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί που γεννιέται, που δεν έχει αντίληψη του κόσμου, των πραγμάτων, των γεγονότων, να αποκτάει μια ηθαγένεια αυτόματα, την οποία δεν έχει κατά νου και να μπορεί μάλιστα, όπως λέει το νομοσχέδιο, μετά τα 18 να την απολακτήσει, να την αποδιώξει. Επομένως, και αν ακόμη αποδεχθούμε την ιδέα του Ισοκράτη, που έλεγε ότι η βάση της αποκτήσεως της παιδείας είναι η βάση της αποκτήσεως της ηθαγένειας, αυτό το νομοσχέδιο δεν στέκεται. Συγχρόνως όμως, τονίζεται και στηρίζεται μέσα από το νομοσχέδιο ότι το στοιχείο της γνώσης της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, που είναι στοιχεία του εθνοτισμού των Ελλήνων, είναι στοιχεία της ταυτότητας των Ελλήνων, τα οποία ιδιαίτερα έπρεπε να τονίζονται και να στηρίζονται, αυτά σήμερα εδώ απλώς συνεκτιμούνται. Επομένως, φτάνουμε σε ένα σημείο ώστε το νομοσχέδιο αυτό να είναι ένα αποσπασματικό και επικίνδυνο κείμενο. Κύριε Πρόεδρε, στη θεωρία υπάρχουν τρεις θεωρίες, οι οποίες υποστηρίζουν... Σύντομα σας παρακαλώ, κύριε Χατζηγιάννη. Έχουμε άλλους 5 ομιλητές. Δεν θα μου αποστηρίσετε αυτό το οποίο δώσατε γαλαντόμως στους άλλους. Όχι, εντάξει, αλλά λοιπόν, σας παρακαλώ και... πολύ. Θα τελειώσω. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, θα τελειώσω κι εγώ γρήγορα. 8 λεπτά ήδη, διπλάσιο χρόνο. Ναι, ο κύριος Ζώης μίλησε 13.
14. Ο κύριος Ζώης 14. Ναι. Λοιπόν, δεν θα φτάσω εγώ εκεί, αλλά επειδή στα 10 να τελειώσετε. Πώς? Τι είπεστε? Να τελειώσετε, κύριε Χατζηγάκη. Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, στο θέμα της ένταξης μεταναστών και της παροχής ηθαγένειας υπάρχουν τρεις θεωρίες. Υπάρχει θεωρία η οποία εφαρμόζεται στην Αμερική, του melting pot. Είναι μια θεωρία η οποία προσεγγίζει ίσως περισσότερο εις το Λάος. Υπάρχει η θεωρία του μοσαϊκού, του mosaic, που στοιχίζεται περισσότερο σε ορισμένες κατηγορίες της αριστεράς, όπου υπάρχει ένας πολυπολιτισμός ο οποίος δεν έχει διασύνδεση μεταξύ του. Και με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κυρίαρχος πολιτισμός, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο εθνοτικός χαρακτήρας του δικού μας πολιτισμού. Και υπάρχει και η μεσαία θεωρία. Αυτά δεν τα έχω πει εγώ, τα έχουν πει διάφοροι καθηγητές, επιστήμονες. Τελευταία ο Χάντιγκτον, ένας μεγάλος, ο Σάμιον Χάντιγκτον, ένας μεγάλος θεωρητικός, συντηρητικός της αμερικανικής κουλτούρας, είναι, πέθανε εδώ και λίγο καιρό, ο οποίος είπε ότι εκείνο η θεωρία που πρέπει να επιβληθεί είναι η θεωρία της ντοματόσουπας, έτσι την χαρακτήρισε, όπου ο κυρίαρχος πολιτισμός είναι η όλη σούπα και τα διάφορα κατοικεύματα είναι οι διάφοροι πολιτισμοί οι οποίοι νοστιμεύουν αυτή την συνταγή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η πολυπολιτισμικότητα θα πρέπει να είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο... Πώς είπατε? Μιλάω σοβαρά εγώ. Έχω αυτό την αδυναμία και το ελάττωμα να μιλάω σοβαρά πάντοτε, ιδίως στην αίθουσα αυτή. Λοιπόν, έξω μπορούμε να πούμε ανέκδοτα. Λοιπόν, αυτό δεν το λέω εγώ. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Βάσει λοιπόν αυτού, θα πρέπει να υπάρξει μία λελογισμένη, μία υπολογισμένη ένταξης μεταναστών, που βεβαίως για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξέρουμε το ποσοστό, θα πρέπει να ξέρουμε το πλαφόν. Όλα αυτά δεν υπάρχουν στο νομοσχέδιο. Και πέραν αυτού, στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχει γίνεται μία προσπάθεια από ελληνικοποιήσεως του συστήματός μας. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, για το δημοψήφισμα. Για το δημοψήφισμα. Πιστεύω ότι και εδώ διαφέρουμε από το Λάος. Λάος, με συγχωρείτε. Πιστεύω ότι διαφέρουμε από το Λάος, διότι εμείς θεωρούμε ότι το πολιτικό μας σύστημα είναι ένα σύστημα κοινοβουλευτικό, το οποίο κατεξοχήν στηρίζεται στην έγκριση προγραμμάτων, στην έγκριση ιδεών, στην υπάρχουσα... Σας άκουσα. Στην ύπαρξη πολλών επιπέδων κρίσεως ενός μιας ιδέας, ενός νομοθετήματος, μιας παρεμβάσεως. Και επομένως, η προσφυγή απευθείας στην μεταξύ λαού και αποφάσεως, όλο αυτό το διάστημα το οποίο μένει κενό, είναι επικίνδυνο, είναι κατά την άποψή μου, και λυπάμαι που θα το πω, λαϊκιστικό, και είναι μια διαδικασία η οποία πρακτικά, παραδοσιακά, τουλάχιστον τα τελευταία 36 χρόνια που υπηρετώ εγώ στο Κοινοβούλιο πλην του βασιλικού πολιτικοψηφίσματος, δεν υπάρχει άλλο. Επομένως, το ανοίξουμε τώρα μια ιστορία, στην ουσία καταργήσεως του πολιτεύματός μας και βάζοντας από το παράθυρο διάφορες ιδέες οι οποίες μπορούν να απενεργοποιήσουν και να δημιουργήσουν προβλήματα στο ίδιο μας το πολίτευμα, νομίζω ότι είναι μια επικίνδυνος ατραπός, ένας δρόμος επικίνδυνος, και γι' αυτό δεν το υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή. Γιατί το βάλατε στο σύνταγμα? Παρακαλώ. Υπάρχουν 5 ομιλητές, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Παντούλας, ο κύριος Χατζιοσμάν και ο κύριος Μωρίδης και ο υποφαινόμενος. Και κάνω την παρατήρηση τώρα, επειδή ξέρω ότι ο κύριος Οικονόμου είναι πολύ έτσι επιγραμματικός, να μείνουμε όσο μπορούμε στον χρόνο. Επιγραμματικά σας λέω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί στις 2 έχει συνεδρία σε άλλη επιτροπή εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιγραμματικά σας λέω ότι μου στερήσατε το δικαίωμα να ακούσω τη δευτερολογία του κυρίου Υπουργού. Με την ανοχή σας τη μη τήρηση του χρόνου από τους προλαλήσεις. Σωστό. Κάνω την αυτοκριτική μου. Μ' αρέσει αυτό που φέρατε να συζητήσουμε, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ. Για τους εξής πολύ πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, ότι είναι σαφές και απολύτως αδρό ότι ως κριτήριο του ποιος είναι Έλληνας και ποιος δεν είναι, θέτεται την συμμετοχή του στην ελληνική παιδεία. Και για τους συναδέλφους οι οποίοι
το συζητούν όλο αυτό. Κάποια στιγμή να βρούμε μια ευκαιρία, ίσως δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με τους ήδη Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι δεν μετέχουν της ελληνικής παιδείας, που δεν είναι λίγοι δυστυχώς, και αυξάνονται συνέχεια. Το δεύτερο είναι ότι με τις διατάξεις τις οποίες παρουσιάζεται, ενισχύεται μια πολιτική ενσωμάτωσης έναντι μιας εναλλακτικής πολιτικής πολιτισμικότητας, το οποίο επίσης το θεωρώ πολύ θετικό και μ' αρέσει αυτό. Με τα κριτήρια τα οποία βάζετε για να κρυθούν οι αιτήσεις, ενισχύεται τη λογική αυτή, την οποία τη βρίσκω πάρα πολύ θετική και νομίζω ότι είναι αρμόζα στην ελληνική πραγματικότητα. Σε αντιδιαστολή με τα συμβαίνοντα σε άλλες χώρες και άλλα κράτη. Και το τρίτο είναι ότι η διαδικασία που περιγράφεται είναι μια διαδοχή πράξεων, η οποία ναι μεν κατοχυρώνει την κυριαρχία του κράτους, όπως πράγματι πρέπει να είναι, μέσα στον πυρήνα της κυριαρχίας του κράτους, είναι η απόδοση της ιθαγένειας. Ταυτοχρόνως όμως,